Όλσεν είναι. Μόνο που δεν τον έκανε δασάφ τον Τζόνι. Όλσεν είναι μήνε ο κορυφαίο τη ομάδα του. Ναι! Πείτε για τον Όλσεν. Και θα κλείσουμε. Τον παρακολουθεί κάθε εβδομάδα. Αφού πούμε στο ραπτό.gr όλε οι ραδιοφωνικέ και τηλεοπτικέ εκπομπέ live και μαγνητοσκοπημένε από τον κομμουνιστή. Πάμε στο πολύκροτο διαζύγιο του Λιάγκα πριν πάμε στι γραμμέ. Δηλαδή, εσύ παρακολούθησε μια γκάφα που έκανε ο Όλσεν σε ένα χρόνο που λείπει από τον ΠΑΟΚ για να μα την πει τώρα. Όχι, ρε φίλε. Τι να τα πούμε. Ξέρουμε ότι είναι παλτό όλοι. Ναι, ξέρετε. Άμα δεν ήταν παλτό, θα έπαιζε και θα έπαιζε ο Γκλήρη. Εσεί λέτε αυτά που ξέρετε. Ρε, από την ασχολία σου το διαζύγιο αυτό. Λοιπόν, αφήστε κάτι. Μα πρίξαμε το διαζύγιο. Μα πρίξαμε αυτό το διαζύγιο. Ο Λιάγκα θα φάγαμε τη μάπα με Μενεγάκη. Φάγαμε τη μάπα τη Μενεγάκη με το Λάτσιο. Τι έπαθε, εγχειρίστηκε ο Λάτσιο. Εντάξει, μετά τα 60 χειρίζει, βγάζει κομμάτια. Ναι. Κάτσε ρε, άμα είναι δηλαδή, ετοιμάζομαι για χειρουργείο εγώ. Δεν ετοιμάζεσαι κι εσύ, εγώ το έκανα πέρσι. Γιατί. Γιατί βγάζουμε κουσούρια ρε μαλάκα. Πρώτη και τελευταία είναι που χωρίζουν τώρα, τι λοιπόν, να σχολιάσουμε. Πρώτον, εμείς είχαμε πει πριν από ένα χρόνο ότι πρόσεχε τις κινήσεις σου, τις επαγγελματικές, όχι τη Φέη, τον Λιάγκα. Πρόσεχε γιατί πας να γίνεις δευτεράζα της γυναίκας σου. Εδώ κάνεις λοιπόν δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είναι ότι γίνεσαι δεύτερος σε εκπομπή της γυναίκας σου, γιατί το πρωινάδικο δεν μπορεί κανένας άντρας να κάνει ακροαματικότητα. Μόνο εγώ με τον Τζόρνταν μπορούμε να κάνουμε και με τον Μαλά το πρωινάδικο. Και να γίνει και αυτό. Έβγαινε με λαμπύρι και εσύ, εντάξει. Όχι, να του δείχνω πώς βράζουν αυγά να γλύπουν τα δάχτυλά του. Πρώτον και δεύτερον. Πας λοιπόν γίνεσαι δευτεράζα. Το άλλο. Είναι ότι παγκοσμίως, είτε είναι η γυναίκα είτε είναι ο άντρας, όταν είσαι στην ίδια δουλειά με τη γυναίκα σου, ναι, ρε παιδιά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό. Σπίτι, δουλειά. Πάει δηλαδή, έλεος. Τον ξεχέζεις, τον πλένεις τα ρούχα, του σηκώνεται πρέπει να του το ρουφήξεις γιατί μπορεί να το ρίξει τη γειτόνισσα. Να του μεγαλώσει τα παιδιά, να του διαβάσει τα παιδιά. Πάνε να δουλεύει και μαζί. Ναι. Είναι δηλαδή τραγικό. Γιατί είναι τραγικό. Είναι ταλαιπωρία μεγάλη και για τη γυναίκα το λέω εγώ και για τον άντρα. Φεύγει από το σπίτι ο άλλος, πηγαίνει ξέρω εγώ σε μια μεταφορική εταιρεία. Και είναι η γυναίκα του εκεί, ας πούμε, στη μεταφορική εταιρεία τηλεφωνήτρια. Παράδειγμα λέω εγώ. Σηκώνει το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, η τηλεφωνήτρια, μπαίνει μία να δώσει ένα δέμα, ξέρω εγώ, η οποία είναι ένα 80 εγκόμενο. Δεν τη χαμογελάσει ο άλλος που είναι στη μεταφορική εταιρεία. Πάει σπίτι μετά να πει γιατί τη χαμογέλασε και τι έγινε αυτό. Ποια ήταν αυτή. Κάθε μέρα Βιετνάμ. Την είδα ξανάρθε την προηγούμενη εβδομάδα να στείλει ένα δέμα. Μόλι την πει, θα πάω λίγο έξω. Πού θα πα. Ναι. Άρα λοιπόν και ο άντρας και η γυναίκα όταν πηγαίνουν στις δουλειές τους αποφορτίζονται από το σπίτι και φορτίζονται μετά με τον κοινό αγώνα που έχουν κτλ. Πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι, ρε φίλε, που να πας να δουλέψεις μαζί με τη γυναίκα σου στο ίδιο μέρος. Ή πόσο εξαναγκασμένος μπορεί να είσαι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή, αν είναι δύσκολο μια φορά, είναι δύο φορές δύσκολο. Πάμε να δούμε τι είπε ο Ραπτόπουλος πέρσι στο Λιάγκα και μετά πάμε να δούμε τι είπε ο Βουτσάς για το Λιάγκα. Έβγαλε μια κακία. Προφητικός ο Ραπτόπουλος και έβγαλε κακία ο Βουτσάς για το Λιάγκα. Έβγαλε μια μεγάλη κακία. Θα δούμε γιατί και θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα και θα ανοίξουμε γραμμές. Για να δούμε τι έγινε. Και lifestyle. Να. Κοίταξε τώρα. Δίστανται οι απόψεις για το θέμα του Βουτσά. Ο Βουτσάς στα 85 θα γίνει πατέρας. Βγαίνει ο Λιάγκας και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέει Λιάγκα, τι σε νοιάζεσαι. Δηλαδή στο πουλί του Βουτσά να πούμε σε βάζαμε δερβένα γάνα να πούμε σένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ζηλεύει ο Λιάγκας στο Βουτσά. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι. Γιατί να το ζηλέψω. Ένας ωραίος άντρας με ευχάριστη παρουσία, με θετική ενέργεια. Πριν από κάνα 2-3 χρόνια είχε έρθει στον Κιανό Σταυρό και μου λέει ο γιατρός μου Νίκος ο Φίστας. Μου λέει ήρθε ο Βουτσάς λέει εδώ και άλλαξε η ψυχολογία λέει της κλινικής. Τι χαργεντιζόταν με τις νοσοκόμες, τι έχει μπει, έβγαινε μια φωτογραφία με τους ασθενείς. Πήραν μια ψυχολογία. Και πήραζε και φλέρταρε και τα λοιπά στο 82 τότε. Λοιπόν, ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό. Ο Λιάγκας λέει τι θα γίνει, λέει, θα μείνει λέει, το παιδί του Βουτσά ορφανό και τα λοιπά. Γιατί ξέρω εγώ τώρα, άμα δεν έρθει κανένας με κάνα όπλο να μου δώσει καμιά, άμα μείνει το δικό μου το παιδί ορφανό. Για να πάω σε κανένα γήπεδο και με πετάξω καμιά 300 μπουκάλια, φάω κανένα στο δόξα πατρί κτλ. Εντάξει, είναι λογικό στα 85 να κάνει παιδί, το παιδί σου να μην το δει να μεγαλώνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά το έχει εξασφαλίσει τα προστοζήν για το που φτάνει και μια νέα μάνα. Και μετά η νέα μάνα, ας πούμε, παντρευτεί αργότερα έναν άλλο. Ή βρει γκόμενο κτλ. Δεν το βλέπω σαν πολύ έτσι
extreme, είναι extreme, εντάξει, αλλά όχι να το κατακρίνουμε. Μετά ο Βουτσάς δίνει και μια αισιοδοξία και, και στους υπόλοιπους άντρες, στους νεότερους που είμαστε εμείς, στους πιο νέους, στους γέρους. Ο άλλος πάει 60 χρονών, πέφτει κάτω, λέει μα λέει η σύνταξη πότε θα πεθάνω. Όχι, λέει, ο Βουτσάς δεν είναι έτσι τα πράγματα, η ζωή συνεχίζεται και έχει τη δυνατότητα. Ο Βουτσάς τι έκανε, ό,τι δεν έκανε ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας έγινε η κλητήρα της Φέης Κορδά. Έγινε δηλαδή δευτεράντζα της Φέης Κορδά. Ό,τι έγινε ο σκορεμένος ο Παπαμιχαήλ με τη Βουγιουκλάκη. Ο Παπαμιχαήλ, ό,τι ταινίες έχει παίξει μόνος του χωρίς τη Βουγιουκλάκη, ήταν επικός. Όταν έπαιζε με τη Βουγιουκλάκη, χανόταν γιατί όλοι γουστάραν τη Βουγιουκλάκη, τα ναζάκια, ιστορίες, δεν ήταν και καλή ηθοποιός. Και αυτή ήταν καλή ηθοποιός. Πέρα από τα, αυτά που λένε και τα. Μένα μ' άρεσε και σαν ηθοποιός. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά, σε μια τέτοια εποχή δύσκολη, δίνει μια αίσθηση στον άντρα ότι ο άντρας αυτή τη στιγμή δεν είναι άχρηστος. Και το λέω αυτό και για ένα ακόμα λόγο. Εγώ που είμαι στα 47, οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήρθαν πίσω στην Τούμπα, πήγαν, παντρεύτηκαν, φύγαν από την Τούμπα. Μόνο εγώ έμεινα στην Τούμπα. Παντρεύτηκα, έμεινα στην Τούμπα. Φύγαν όλοι και γυρίσαν ως χωρισμένοι τώρα στις Μάρες. Στους ανθρώπους που μπορεί να πούν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λίγο εγωιστής για να το κάνει αυτό. Είναι λίγο εγωιστικό να κάνεις παιδί σε αυτήν την ηλικία. Γιατί κανείς πρέπει να μην σκέφτεται τέτοια πράγματα, να απελευθερωμένος για να και μπορεί να ζει ευτυχισμένος. Αυτά που λένε τα γράφω στα παλιά με το παπούτσια, όσοι λένε το αντίθετο. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι η ευτυχία της Αλίκης και τότε το παιδί αυτό θα μεγαλώσει μέσα σε αγάπη και πολύ στοργή. Τώρα αν εγώ ομιγέννητο δεν υπάρχω κάποια χωρίς να γίνει αυτό το πράγμα, το παιδί αυτό θα μεγαλώσει. Πώς είναι, πόσοι άνθρωποι χάνουν τα παιδιά, πόσα παιδιά χάνουν τους γονείς τους στα 25 τους, στα 22 που είναι στον πόλεμο και σκοτώνονται άνθρωποι πολλοί ή αρρωσταίνουν και πεθαίνουν γι' αυτό. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Και στο χωρισμό, άμα χωρίζεις, βλέπεις το παιδί σου, θα πρέπει να το δεις μεσημέρι. Όχι πως ξυπνάει, ούτε πως κοιμάται. Χωρίς ένα ζευγάρι τώρα. Τηλεοπτικό και αυτό θέλω να σου πω, τους ξέρετε κιόλας για τους Γιώργο Λιάγκα και Φέη Κορδά. Ο Λιάγκας μου είπε ότι ο Κώστα μου λέει, θα κάνεις παιδί σε αυτήν την ηλικία. Λέω, κοίταξε, μόλις θα γεννήσει το γυναίκα μου, εγώ γεννάω, μόλις θα γεννήσω θα ζήσω άλλα 20 χρόνια. Έτσι είναι ο νόμος της φύσης του Θεού. Άμα χωρίζω όμως, το παιδί μου δεν το βλέπω πως ξυπνάει. Άμα χωρίζω με τις γυναίκες.